Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για αυτοσυγκράτηση ενώψη πιθανών νέων οικονομικών διεκδικήσεων. Σε χαιρετισμό του στο 55ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΙΚ ενώπιον των Υπουργών Οικονομικών και Εργασία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνου Ηροδότου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου και των Κοινωνικών Εταίρων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προειδοποίησε εμέσω πλησαφώ πω δεν δικαιολογείται φυσικάσμό παρά το γεγονό ότι τα δημόσια οικονομικά, ρυθμό ανάπτυξη και πληθωρισμό θα διατηρήσουν θετική πορεία και εντό του 2023. Παρά τι δύσκολε συνθήκε, αποτελεί την ίδια στιγμή γεγονό ότι οι επιδόσει τη οικονομία μα απέδειξαν από τη μια τη δυναμικότητά τη, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζει Θετικού ρυθμού ανάπτυξη παρά την είναι αναμενόμενη θεωρώ επιβράδυνση λόγω κυρίω εξωγενών παραγόντων. Την ίδια στιγμή, σε ένα εξαιρετική σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα μήνυμα προ τι τράπεζε, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν για την υλοποίηση ενό σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξη με την αύξηση του εμπορίου και τη απασχόληση, την προσέλκυση περισσότερων ποιοτικών επενδύσεων και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Μια από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι και η ίδρυση ενός φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεων με στόχο την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών κενών, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτικά κενά στην οικονομία μας, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ο φορέας αυτός αποτελεί εμβληματικό έργο στις προσπάθειες μας να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και η επιτυχής ανάπτυξη των μελλοντικών του δραστηριοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και μέσα από την στενή συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες του τόπου μας. Πρόκληση πρόσθεσε παραμένει ο υψηλός πληθωρισμός παρόλο που άρχισε η σταδιακή αποκλιμακωσή του με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνη Ροδότου να εμφανίζεται αισιόδοξο τόσο για την πορεία του στο άμυσο μέλλον όσο και για το ρυθμό ανάπτυξης. Αν κοιτάξουμε το ρυθμό πληθωρισμού της χώρας μας σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, είμαστε πιο χαμηλά από το μέσον όρο. Πολύ θετικό για χώρα μας. Αν το δούμε σε συνδυασμό με το ρυθμό ανάπτυξης που προβλέπεται για το 2023, είμαστε σημαντικά πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο κύριος Ηροδότου απέφυγε να αναφερθεί στα επιτόκια εν της συνεδρίας την επόμενη εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.